Ο πολιτικό παλμό. Δευτέρα σήμερα με τον Νικόλα Ζανέτσα, ο οποίο θα έχει σήμερα με την τρίψη στο Προεδρικό και την επόμενη μέρα μετά τι εκλογέ. Στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό, ναι. Ε, ναι, που έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο Νίκο Αναστασιάδη, να είσαι, θα είναι ο 7ο πρόεδρο τη Δημοκρατία που αποχωρεί από το αξίωμά του χωρί να έχει πετύχει το στόχο που έβαλε για επίλυση του Κυπριακού και παρά το γεγονό ότι στη διάρκεια τη θητεία του, το ιδιαίτερα το 2017, στη διάσκεψη για την Κύπρο στο Κραμ Μοντάνα, έφτασε το Κυπριακό μια ανάσα πριν από την επίλυση του Κυπριακού. Έκτοτε όμω υπήρξε μια παρατεταμένη στασιμότητα που στο μεσοδιάστημά τη έχει επιβαρύνει εξαιρετικά το ζήτημα του Κυπριακού ως προς την προοπτική επιλυσής του. Παραδίδει ο Νίκος Αναστασιάδης μια συγκεκριμένη λογική για τους επόμενους μήνες που φτάνει μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 επιχειρώντας με διάφορες παφές στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο να βάλει το Κυπριακό σε μια λογική συντήρηση, ώστε να αποφευθούν Ενδεχόμενα νέα τετελεσμένα από πλευρά των Τούρκων, οι οποίοι να υπενθυμίσουμε, το λένε ξανά και ξανά, ότι επιδιώκουν πλέον λύση δύο κρατών. Ο επόμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία, όπω μα αναφέρουν πλέον έμπειροι διπλωμάτε, παραλαμβάνει το Κυπριακό στην πιο κρίσιμη καμπή στην ιστορία του και αυτό το εξηγούν. Κυριολεκτικά είναι αυτό που λέμε τόσα χίλια χρόνια τώρα για το, την πιο κρίσιμη καμπύνα. Πάντα μιλάμε για την κρίσιμότερη στιγμή, ότι είναι κρίσιμα τα πράγματα, ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ωστόσο, αυτό που λένε εμπειρικά είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ε, στο όριο ασφαλεία για το αν την επόμενη φορά, αν υπάρξει επόμενη φορά που θα συζητήσουμε το Κυπριακό, θα είναι με του όρου που γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα ή αν θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι πιο αισιόδοξοι πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμα ένα μικρό παράθυρο για να συζητήσουμε ξανά τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όμως βλέπουν ότι υπάρχει ένα υψηλό ρίσκο για να έχουμε νέες προκλήσεις παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Η ευρωπαϊκή προοπτική και η απώλεια της για την ε, Τουρκία έχει αφαιρέσει ένα σημαντικό κίνητρο από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και βλέπουμε συχνά πυκνά οι υποψήφοι να επικαλούνται αυτό τον παράγοντα και να λένε ότι θα το αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό χαρτί ναι. ε, για να κάνουν πράγματα στο Κυπριακό. Ωστόσο ε, υπάρχει μια... Α, λογική που λέει ότι πλέον δεν μπορεί να είναι σοβαρό κίνητρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον και οι δύο πλευρέ, και οι Βρυξέλλε και η Άγκυρα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οδεύουν σε μια ειδική σχέση α, παρά α, στο να ενταχθεί τελικά η Τουρκία σε αυτή την Ένωση. Ω εκ τούτου, το μοναδικό πράγμα που μένει στο τραπέζι είναι το φυσικό αέριο. Η ενέργεια, ναι. Και α, ο ρόλο που θα μπορούσε κανεί να διαδραματίσει ανήκει πλέον επισήμως τους Αμερικανούς που μετά τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία όπως μας έχει λεχθεί, αντιλαμβάνονται την περιοχή μας ως το ανατολικότερο άκρο και άξονα του ΝΑΤΟ στο οποίο θέλουν να διασφαλίσουν ότι υπάρχει σταθερότητα και ειρηνικές συνθήκες, ως εκ τούτου δεν θέλουν κανένα τρόπο να διασαλευθεί και αυτή η πλευρά του κόσμου με οποιασδήποτε εντάσει στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλεία, τόσο κανεί δεν μπορεί να αγγίθει ότι τα πράγματα θα είναι ομαλά, τουλάχιστον όσο παραμένει άλυτο το πρόβλημα. Θα προσπαθήσουν να σπρώξουν τα πράγματα μετά τι εκλογέ, ε, όπω μαθαίνουμε. Όμω, μένει να διαφανεί αν θα υπάρχει θέληση και από πλευρά τη Άγκυρα και ποιε θα είναι οι πολιτικέ εξελίξει στην Τουρκία. Ε, ναι. Μετά το καλοκαίρι. Ναι, μετά τι δικέ του εκλογέ. Ε, Βεβαίω, άμα θέλει κινητικότητα, υπάρχει. Το, το έχει δείξει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα. Κατά την Κυπριακή δεν έχει κάτσει. έχει πάει παντού. Άμα θέλει, κινεί τα ε, Γιατί είχα και τη συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών. Που σχολιάζει για τι προθέσει των υποψηφίων με την εκλογή του, τι θα κάνουν. Λέει: Θα πάμε. Δεν θα πα στην Ευρώπη, δεν θα πα σε χώρε, δεν θα πα. Ό,τι μπορεί, θα κάνει. Το θέμα είναι να θέλει. Αυτό είναι το ζήτημα, σωστά. Ε, και να θέλει και, πότε και να, να το θέλουν θέλεις. και οι άλλοι. Ε, και ε... να θέλουν και οι άλλοι, αλλά πρώτα να θέλει εσύ. Ναι, εννοείται. Και εντάξει, έχουν φτάσει τα πράγματα σε οριακό σημείο, αυτό το αντιλαμβάνεται. Ε, Κανεί όταν μιλήσει μαζί με ανθρώπου που έχουν δουλέψει στο κυπριακό σε όλη αυτή την διαδρομή. Και σίγουρα θα είναι το Κυπριακό μια μεγάλη σπάζο για τον επόμενο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Να. Και αυτό που λες εσύ το φτάνει να θέλει. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό που θέλει απευθεία, πα εκεί. Αυτό είναι η διπλωματία, ουσιαστικά ο ορισμό. Κάπου αλλού που θέλουν κάτι άλλο, έτσι, μέσω τρίτων, για να επιτύχει το στόχο. Διπλωματία. Πολύ απλό και δεν χρειάζεται όπλα αυτό. Α, αυτό εμ, ξεχνάμε για την Τουρκία. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Καλή συνέχεια να έχει. Πάμε τώρα.